Η Φρίνη. Η Φρίνη έφαγε ένα παγωτό, πιάθηκε ένα εκλέρ για τον δρόμο και κανόνισε να βγει. Καλύτερα για να μιλήσουμε λίγο οι δυο μας. Ελπίζω να μην ξημερωθούμε όμως, γιατί θέλω κι εγώ να φύγω. Τι έγινε τώρα, γιατί με κοιτάς έτσι? Δεν νομίζεις πως ήρθε η ώρα να πούμε μερικές αλήθειες? Άντε πάλι. Για ποιο πράγμα, ρε μαμά? Γι' αυτό. Δηλητηρίαση δεν έπαθες ποτέ. Έντονη μητροραγία, λέει το χαρτί. Ωραία, το ανακάλυψες. Δες το είπα για να μην φρικάρεις. Ορμονική διαταραχή, είπαν οι γιατροί, συμβαίνει. Έτσι ξαφνικά? Ή μήπως βοήθησαν κι αυτά? Τα ποιο δικαίωμα ψάχνεις τα πράγματά μου? Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Μαμά, ξέρεις πόσο χρονών είμαι. Γιατί θέλεις να με εκνευρίσεις τώρα? Ή σταμάτα τις βλακίες. Ήσουν έγκυος. Μπορώ να μάθω ποιος ήταν ο πατέρας? Δεν μιλάς, ε? Πήρες χάπια για να ρίξεις το παιδί. Θα μπορούσε να έχεις πεθάνει, το καταλαβαίνεις? Όπως βλέπεις, είμαι μια χαρά. Ολοζώντανη και πιο κεφάτη από ποτέ. Γι' αυτό κόψε τις υστερίες. Άφησε τις ειρωνίες. Όταν το είδα, μου κόπηκαν τα πόδια. Θα μπορούσε να μας είχε βρει μεγάλο κακό. Καταλαβαίνω ότι ανησύχεις, αλλά όλα πήγαν μια χαρά. Ήταν ένα δικό μου πρόβλημα και το αντιμετώπισα μόνη μου. Και το αντιμετώπισες μόνη σου ή σε βοήθησε κι αυτός που σ' άφησε έγκυο? Και καλά, εσύ πες δεν είχες στο μυαλό. Αυτός που σ' άφησε να κάνεις κάτι τέτοιο. Αλλά τι ρωτάω? Πού λεφτά για έκτρωση? Τα χάπια τον βόλεψαν μια χαρά. Δεν ξέρεις τι λες. Είχα λεφτά για την επέμβαση. Απλά φοβόμουν. Τα χάπια τα παρήγγειλα μόνη μου και δεν το ήξερε ούτε η Φρίνη. Θέλω να μάθω ποιος ήταν ο πατέρας. Αλλά τι ρωτάω? Ο Σταύρος. Έτσι δεν είναι? Ενώ ο Γρηγόρης έχασε το σεβασμό σας, μην νομίζεις ότι αυτό δεν θα το καταλαβαίνει και δεν θα το λέει πολύ. Σκέψου, Ρουκούμζαλα, ποιος πραγματικά είναι ο νικητής. Έχεις τελείως, έτσι. Δεν περίμενα να το παραδεχτείς. Αλλά ο μόνος ανεύθυνος και εγωιστής που ξέρω είναι ο Σταύρος. Και είναι κι άφραγκος. Τα χάπια δεν θα του κόστησαν και πολλά. Πάψε επιτέλους. Ο Σταύρος δεν έχει καμία σχέση. Τότε αν δεν είναι ο Σταύρος, ποιος είναι? Ο Άρης. Αυτός δεν θα βάζει ποτέ τη ζωή σου σε κίνδυνο. Τόσο σίγουρη, ε. Είναι και πλούσιος. Θα σε πήγαινε στην καλύτερη κλινική. Μαμά, το είπα και την προηγούμενη φορά που σφαχτήκαμε, αλλά δεν εννοείς να το καταλάβεις. Η ζωή μου μου ανήκει. Το ποιος είναι ο πατέρας δεν έχει καμία σημασία. Είναι δικό μου θέμα. Τέρμα. Είσαι βαθιά ανοιχτωμένη, αν πιστεύεις ότι θα τα αφήσω να περάσει έτσι. Θα μάθω την αλήθεια, με όποιο τρόπο. Τι θα μου κάνεις, φάλαγγα? Θα μιλήσω με τον Σταύρο. Θα τον αναγκάσω να παραδεχτεί την κατάσταση. Λοιπόν, πες μου. Είμαι ικανή για όλα, το ξέρεις, μίλησε. Γιατί τέτοια επιμονή, ρε μαμά? Γιατί με πιέζεις, ό,τι έγινε, έγινε. Περιμένω. Μίλησε μου. Καλύτερα να τα πούμε άλλη ώρα. Το κεφάλι μου ένα σπάστο, να μείνω μόνη. Περίμενε. Θα μάθω τώρα. Ποιος είναι ο πατέρας? Ο Σταύρος δεν έχει καμία σχέση. Πάψε να τα σκαλίζεις. Γι' αυτό χωρίσατε με τον Άρη, έτσι? Σαν να το βλέπω το σενάριο. Έλα. Για πες μου και εμένα. Σε μια στιγμή αδυναμίας ξαναβρεθήκατε με τον Σταύρο. Δεν πήρατε προφυλάξεις και μείνες έγκυος. Ένιωσες ενοχές και χώρισες με τον Άρη. Καλά το πάω? Έλα. Σπίτισε. Ναι. Θα βρεθούμε, θέλω να είσαι εδώ. Περίμενε λίγο. Έλα, τώρα σ' ακούω. Τα κατάλαβα, είναι ο Κέρβερος εκεί. Τι λέει, την παλεύεις? Όχι. Δεν μπορούσα να φανταστείς τι τραβάω. Τι σου έκανε πάλι? Έμαθα για την εγκυμοσύνη από το εξωτερικό του νοσοκομείου και νομίζω ότι εσύ είσαι ο υπεύθυνος. Τι, έρχομαι από εκεί. Καιρός να δουν τα πράγματα στη θέση τους. Όχι, Σταύρο, δεν θέλω να έρθεις. Δεν υπάρχει λόγος, θα το χειριστώ μόνη μου. Δεν θέλω να το περνάς μόνη σου όλο αυτό, ρε μωρό. Δεν ευθύνεσαι για κάτι, γιατί να απολογηθείς εσύ? Αφού θέλει απαντήσεις, θα τις έχει. Και αυτή τη φορά θα το τακτοποιήσω μια χαρά, μην ανησυχείς. Καλά. Άμα ξεμπλέξεις, πάρε με τηλέφωνο, θα περιμένω. Εντάξει, μωρό μου. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Πού είχαμε μείνει? Απορώ πραγματικά. Γιατί δεν μου είπες τίποτα? Μητέρα σου είμαι, θα σου στεκόμουν. Εσύ ποιος συμβουλεύτηκες πριν κάνεις έκτρωση? Τι? Έλα, μην μου το παίρνεις ανήξερη. Πριν από μερικά χρόνια μείνες έγκυος και έκανες έκτρωση. Δεν άντεχες να φροντίζεις πάλι ένα παιδί. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Ποιος τα είπε αυτά? Ο παπάς. Γι' αυτό ο γάμος σας πήρε την κατηφόρα. Εκείνος μου το είπε. Οπότε με ποιο δικαίωμα με κρίνεις? Ο γάμος μας είχε ήδη πάρει την κατηφόρα. Δεν ήθελα να γεννήσω ένα παιδί μέσα σε καυγάδες. Όταν όμως έμεινε έγκυος, εσένα σε κράτησα. Παράτησα τις σπουδές μου και σου αφοσιώθηκα. Τότε ο πατέρας σου με στήριξε. Ενώ ο Σταύρος παραλίγο να σε σκοτώσει. Το ίδιο είναι. Δεν ήταν ο Σταύρος. Ο Άρης ήταν. Ευχαριστημένη τώρα. Αποκλείεται. Την αλήθεια δεν ήθελες? Το ήξερε? Όχι, δεν το είπα. Γιατί το έκρυψες?
Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί του το έκρυψες? Είχε και αυτός ευθύνη. Το κατάλαβα αφού χωρίσαμε. Ευτυχώς δηλαδή. Αλλά αν τολμήσεις και του πεις τίποτα, δεν θα με ξαναδείς. Συνεννοηθήκαμε. Τι εννοείς ευτυχώς? Μπορεί να τα έφτιαξα με τον Άρη, αλλά ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει. Είναι ένας άνθρωπος κενός, εγωιστής, σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Είναι κρίμα να μιλάς έτσι για κάποιον που σε ερωτεύτηκε τόσο πολύ. Ξέρω τι σου λέω. Μην μου πεις ότι μιλάτε ακόμα. Όχι. Απλά διαβάζω τους ανθρώπους καλύτερα από σένα. Και αν είναι ο Άρης εγωιστής, εσείς τι είστε? Για τον έρωτά σας φέρατε μια κοπέλα στην αυτοκτονία. Κόντεψε να πεθάνει εξαιτίας σας. Το ξέρεις αυτό? Τα ξέρω. Δεν νιώθετε τύψεις γι' αυτό? Δεν σου τα είπανε καλά, Μανούλα. Ή από ό,τι φαίνεται, το καλό παιδί σου ξέρασε μόνο όσα τον βολεύουν. Τι εννοείς? Όταν έπαθα την αιμορραγία με τα χάπια, δεν είχα κανένα να με βοηθήσει. Ο Σταύρος ήταν εκείνος που με πήγε στο νοσοκομείο. Αυτός με έσωσε. Μετά από λίγες μέρες τα ξαναφτιάξαμε και αμέσως εξήγησε στη Μαρία. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Ξέρεις πώς χωρίσαμε με τον Άρη? Όταν του είπα ότι δεν θέλω να συνεχίσουμε, εκείνος με χτύπησε. Τι έχεις να πεις τώρα για το καλό παιδί? Αποκλείεται. Ο Άρης σε λατρεύει, δεν θα σήκωνε ποτέ χέρι επάνω σου. Δεν έχεις ιδέα ποιος πραγματικά είναι. Αλλά δεν μου καίγεται καρφάκι. Εγώ αυτά που είχα να πω, στα είπα. Πάντως η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τα ίδια έγιναν και στη Θεσσαλονίκη με εκείνο το Μάνο. Κατευθείαν στον γκρεμό. Δεν με άκουσες τότε, αλλά επιβεβαιώθηκα. Με το Σταύρο δεν είναι το ίδιο. Συμφωνώ, είναι χειρότερα. Δεν αντέχω να σε βλέπω να χαραμίζεις. Είπα την αλήθεια. Αλλά ξέρεις, η μάνα μου δεν πείθεται με τίποτα, γι' αυτό ανησυχώ. Ούτε μετά από ό,τι άκουσε. Δεν ξέρω. Να δεις που θα μας ανακατέψει πάλι. Φοβάσαι να μην πεις στον Άρη για την εγκυμοσύνη. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Της είπα έτσι και του πει την παραμικρή κουβέντα να με ξεγράψει από κόρη της. Έλα, ηρέμησε. Δεν μας αγγίζουν οι ίντριγκες της Εύας. Δεν φοβάμαι για μας. Είμαι πολύ σίγουρη για αυτό που νιώθω για σένα. Τότε. Απλά ρε Σταύρο, έχω κουραστεί τον τελευταίο καιρό με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν μπορώ να έχω τη μάνα μου να με πιέζει και τον Άρη με τις υστερίες του. Πριν μαζί της βγήκα εκτός εαυτού. Έλα, ηρέμησε, μωρό μου. Εγώ είμαι εδώ. Δεν θέλω να συμβαίνει αυτό. Δεν θέλω να χαλιέμαι συνέχεια, γιατί μετά μου βγαίνουν όλα τα νεύρα και την πληρώνεις πάντα εσύ. Ωραία, τότε μπορείς να την αγνοήσεις. Αν δει ότι δεν σου γίνεται καφάκι, θα σταματήσει να μας ενοχλεί. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι, μωρό μου, και αρκετά ασχοληθήκαμε. Θέλεις να πάμε σπίτι? Θα λείπει η Βίκη. Θα είμαστε μόνοι μας. Πολύ συλλήψη. Πάμε σπίτι και ας την Εύα να βρέσει το ζούμι της. Θα σε ξαναφιλήσω.